Είδα σας μικρή και μεγάλη. Τώρα δεν θα έρθαν άλλοι. Γεια σας, εγώ είμαι η Αρτεμίδη. Και εγώ η Αριάδη. Και εγώ η μαμά. Και παιδιά, για να γίνετε στάρτες πέρασε. Πάτε like, εγγραφή και κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα καινούριο μας βίντεο. Πάμε να το κάνουμε μαζί σε 5, 4, 3, 2, 1. Πατάμε την εγγραφή, πατάμε το like, πατάμε το κουδουνάκι τώρα σε νέο στάρτες πέρασε μας και θα περάσουμε τέλεια. Τέλεια. Stars. Σήμερα εμείς θα κάνουμε το Real Life Vlog νούμερο 3. Έχουμε διαβάσει τα σχόλια και από τα like καταλαβαίνουμε ότι σας αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα βίντεο. Μας αρέσει και εμάς. Οπότε σήμερα θα κάνουμε ένα καινούριο βιντεάκι. Σήμερα όμως σας έχουμε κάτι πολύ χαρούμενο να κάνουμε. Πάρα πολύ χαρούμενο. Αύριο ο μπαμπάς μας έχει γενέθλια και σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα για να του πάρουμε δώρο. Να του πάρουμε δώρο. Θέλουμε να διαλέξουμε κάτι όμορφο, κάτι που θα του αρέσει. Γι' αυτό ήρθαμε στο κέντρο των Βρυξελών που υπάρχουν όλα τα μαγαζιά. Είναι κάτι μεταξύ Μολ Μαρουσίου, Κολονάκι και Ερμού. Και εδώ βρίσκονται όλα τα μαγαζιά που του αρέσουν. Σκεφτόμαστε να βρούμε κάτι κι εγώ και τα κορίτσια. Μήπως να βρούμε κάποιο ρούχο, του αρέσουν τα αθλητικά ρούχα ή μήπως κάποια τσάντα ή μήπως κάποιο αξεσουάρ, του αρέσουν και αυτά. Πάντως είναι πάρα πολύ χαρούμενη στιγμή, επειδή αύριο έχουμε να πάρουμε και τούρτα, παιδιά. Έχουμε να βρούμε μια όμορφη τούρτα, κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό για να το αρέσει. Λοιπόν, τότε, εμείς θα ξεκινήσουμε τώρα με τα κορίτσια, θα πάμε να δούμε τα αγαπημένα του μαγαζιά που ξέρουμε εμείς το γούστο του και δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος, επειδή θα δείτε και τι διαλέξαμε και πώς περάσαμε τα γενέθλια του μπαμπά. Συνεχίζουμε ή ξεκινάμε μάλλον. Λοιπόν, θα έρθω στο πρώτο μαγαζί που θα πάμε. Το πρώτο μαγαζί που θα πάμε θα είναι το Nike, επειδή εκεί σχεδόν μπαίνει όλα τα παπούτσια, τα πάντα. Επίσης, εκεί θα προσπαθήσω να βρω και κάτι, επειδή λένε ότι είχε βγει κάποιο Hello Kitty merch και ειλικρινά, άμα θα υπάρχει να φέρνω αμέσως. Τέλεια. Και εδώ, παιδιά, είναι, δεν ξέρω, χτυπάνε οι καμπάνες. Άρα, πολύ ωραία, όμορφα. Πάμε να μην αργήσουμε, εντάξει. Να μην τα αγοράσουν όλα. Θέλεις να βρούμε μια ζακέτα Hello Kitty για τον μπαμπά, δηλαδή? Όχι, για μένα. Α, για σένα! Κάτσε λίγο τώρα. Σήμερα κάνουμε real vlog για τον μπαμπά. Τι έχει εκεί? Τι έχει? Έχει μάλλον τη γριά. Πάμε να δούμε. Όπα, όπα, όπα. Όπα, όπα, όπα. Πρώτα δώρα, μετά μάλλον τη γριά, οκ. Θέλετε να δούμε πρώτα παπούτσια? Παπούτσια. Εγώ σαν παπά τον ξέρω, επειδή πριν κάποιες ημέρες ή μια εβδομάδα, δεν θυμάμαι, είχαμε έρθει Nike και μου έδειξε κάτι που του άρεσε. Ναι, τώρα υπάρχει αυτό που του άρεσε. Όχι, ήταν σε κάποιο άλλο μαγαζί και στο Nike, όμως δεν θυμάμαι στο Nike τι. Για παράδειγμα, αυτό πάρα πολύ μου αρέσει. Ναι, θα το αρέσει αυτό. Ναι. Τι λέτε? Ναι, να πάρουμε το νούμερο. Να βρούμε, για να δούμε αν έχει δύο έξτρα. Λοιπόν, σαν δεν βρήκαμε νούμερο. Ωραία, συνεχίζουμε και ψάχνουμε τότε. Ναι. Κοιτάω τσάντα, κοριτσιά. Μ' αρέσουν οι τσάντες αυτές. Και στον μπαμπά αρέσουν τέτοιες τσάντες. Τι λέτε? Τι λέτε για τέτοια τσάντα? Ναι. Α? Αριάννη, τι λες για μία τσάντα, ναι, τέτοια? Ναι, το αρέσουν έτσι πάρα πολύ. Το ένα από τα τρία δώρα, επειδή είμαστε τρία άτομα. Εγώ πήρα δώρο. Αλήθεια, από ποιο? Εγώ πήρα δώρα. Θα μάθετε όταν θα έρθει η στιγμή. Εσείς διαλέγετε. Και εγώ σας βοηθάω. Εγώ αυτό εδώ πέρα το δώρο θέλω να πάρω στον παπά. Πιστεύω εγώ για τον παπά έχω διαλέξει και θέλω πάρα πολύ να του πάρω αυτό. Πιστεύω ότι θα του αρέσει πάρα πολύ. Και έχει αυτές τις άντες. Ωχ, και για αυτή είναι πάρα πολύ ωραία μπλουζίτσα. Τελικά άλλαξα γνώμη και πιστεύω αυτό εδώ πέρα το backpack θα είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι για ταξίδια που θα πηγαίνουμε τώρα που είμαστε στο κέντρο της Ευρώπης. Εδώ πέρα μπορεί να βάζει power bank, κινητό, τα πάντα και να μην τα χάνει και είναι πολύ μεγάλη τσάντα και τώρα του αρέσουν πολύ τα σακίδια, οπότε πιστεύω αυτό είναι το καλύτερο δώρο που μπορούσε να το κάνω παιδί. Like, Αριάδνη, είναι τέλεια επιλογή, βασικά μου αρέσει πάρα πολύ. Άρτη, μη τι λες. Εσύ τώρα πρέπει να διαλέξεις κάτι, εντάξει? Δεν ξέρω. Έχεις τίποτα, σκεφτεί, ομορφό? Δεν ξέρω. Κάποιο ρούχο μάλλον. Αριαδμούλα, επιλογή σου. Αρτεμούλα, άντε να συνεχίζουμε με σένα. Μήπως να διαλέξουμε κάτι από τα γυαλιά, ξέρω εγώ. Γίνα σε μένα να δω. Ίσιοσε το, να δω. Όχι, είναι μικρά. Δεν μπορούμε να μην βρούμε, είναι ένα τεράστιο εμπορικό εδώ πέρα. 2 hours later. Κάτι τέτοιο μήπως, λοιπόν, να το πάρουμε. Ναι. Hugo Boss. Ναι.
Ναι, αυτό εδώ πέρα θα του αρέσει πάρα πολύ. Όμως είναι λίγο μικρό νομίζω. Ξέρεις, Αρτιμούλα μου, εγώ πιστεύω ότι θα είναι λίγο στενή η μπλούζα αυτή εδώ πέρα. Στο στήθος θα είναι λίγο στενή, θα χρειαστεί να ψάξουμε κάτι άλλο. Εντάξει, συνεχίζουμε. Πιστεύεις, θα το αρέσει. Ναι, θέλω να βρω μεγάλο size. Μεγάλο size, αυτό είναι το θέμα μας. Α, δεν είναι αρκετά μεγάλο size, Αρτιμούλα. Συμπαθητικό πολύ, για να δω από κοντά. Είναι πολύ μικρό, Αρτιμούλα, είναι για σένα. Για πάρε το δώρο σου. Όσοι περιμένουμε εμείς στο ταμείο, θέλω να κάνω ένα μικρό, πολύ γρήγορο challenge. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω μία ερώτηση, όποια θα απαντήσει πιο γρήγορα, θα πάρει από μένα το μαλλί της γριάς που είδαμε στην αρχή του βίντεο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έτοιμοι. Ναι. Λοιπόν, πόσο χρόνο γίνει το μπαμπάς αύριο? 43. Αρτιμή, δεν απάντησες. 43. Ωραία, καμία δεν παίρνει. 42. Ντροπή. Ντροπή. Πότε γεννήθηκε ο μπαμπάς? Το 1983, συγγνώμη. Πότε? 1980. 83 είπες. 83 εγώ. 80. Άλλη μια ζεύρα καλκάνη και άλλη μια ερώτηση. Κάνει και άλλη μια ερώτηση. Χάσατε. Έλα μαμά, έλα. Έτσι. Να ξέρετε την άλλη φορά πόσο χρόνο είμαστε. Το ξέρω. Αρτιμής, εσύ. Για 365 μέρες. 42. Α, τώρα που ξέρεις, εννοείται. Έλα μαμά. Τέλος, νεράκι στο αυτοκίνητο. Έλα. Σ' αγαπώ μαμά. Ήρθαμε να πάρουμε χώρα και ρωτήσουμε τα πάντα. Moments later. Έχετε μια τελευταία ευκαιρία. Αν θα απαντήσετε σωστά, τελικά θα πάρουμε μαλλί της γριάς. Ωραία. Αλλά είναι μια τελευταία ευκαιρία. Ωραία, έτσι. Τελευταία. Όσο τελευταία δεν γίνεται. Τελευταία, τελευταία. Θα απαντήσει κάθε μία και η ερώτηση μου είναι το εξής. Πόσο γίνομαι εγώ? 39. 39. Όχι. 39, 39. Κάτσε. Πέρσι δεν έγινε 39. Όχι, πέρσι έγινε 39. Όχι. Περίμενε. 40. Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να είναι 39 ακόμα η μαμά. Πάω να το δω τώρα. Όχι, 39. Περίμενε. Πού θα πας να δεις, Αριάδη? 39. Σωστά το είπα. Σωστά το είπα. Άρτιμις. 39. Ναι, το είχε πει και η Άρτιμ πριν 39. Σωστά το είχα πει. Ωραία. Πότε γεννήθηκα δηλαδή? 1983. 13 Αυγούστου. Ναι. Ήτανε Σάββατο. Γεννήθηκες 8 το πρωί. Έλα, θα κερδίσω. Stars κερδίσανε. Ναι. Πατάμε like τώρα σε αυτό το κομμάτι, εντάξει. Πατάμε γρήγορα, γρήγορα. Like, like, like. Αρτιμούλα μου, το δώρο ήρθε. Λοιπόν, Stars, εμείς τελειώσαμε τα ψώνια, βρήκαμε τα καλύτερα δώρα, πιστεύω. Τα κορίτσια βρήκαν πάρα πολύ ωραία πράγματα και τώρα εμείς πρέπει να πάμε να βρούμε μία τούρτα, κεράκια και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστεί για να ρωτάσουμε τέλεια. Λοιπόν, το βίντεο μας συνεχιστεί αύριο. Μείνετε μαζί μας και δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος, επειδή το δώρο μου, ο μπαμπάς θα είναι άφωνος, είμαι σίγουρη. Από το δώρο μου είναι κάτι που δεν έχουμε δει, κάνει, νιώσαμε ποτέ, είναι κάτι απίθανο. Stars, δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος, δεν μετανιώσετε με τίποτα, δεν θα μετανιώσετε, εντάξει. Εμείς συνεχίζουμε το ψάξιμο της τούρτας. Γεια σας. Τα λέμε μετά. Πλάκα μου κάνεις, Άρτιμη. Είναι δυνατόν τώρα, τι φαράγγελεις εδώ πέρα. Άρτιμη. Σου. Κράτα. Κράτα το να μην φύγεις. Τρελό. Άρτιμης. Εγώ νομίζω αυτό εδώ θα ήταν το big. Ναι, το big είναι αυτό. Καλέ, τι είναι αυτό. Σε χρόνο μηδέν. Αριάδνη, κράτα το, θα πετάξει. Εγώ με το κρατάω. Θα φύγει, μωρό μου, θα φύγει. Τι σου είπα εγώ, τι θα φύγει. Σου είπα θα φύγει.
Δεν ακούς. Bye bye. Καλέ. Εγώ σου είπα. Εκεί είναι το κομμάτι σου, Αριάννη. The next morning. Σαν σήμερα είναι το πρωί της 21ης Μαΐου και ο μπαμπάς μόλις τώρα έγινε 42 χρονών. Λοιπόν, Στάρς, κοιτάξτε τι τούρτα. Με μίνιον, με ματάκι, με 42. Είναι πάρα πολύ ωραία τούρτα. Δεν ξέρω, είναι μεγάλος άνθρωπος βέβαια, είναι ο μπαμπάς, αλλά η τούρτα πιστεύω ότι πρέπει να είναι κάτι για να φημίζεις ότι είσαι ακόμα παιδί και πάντα θα μείνεις παιδί. Έχουμε πει στον μπαμπά να είναι απ' έξω, επειδή τώρα εμείς θα ετοιμάσουμε τούρτα και τα δώρα για να τα δώσω και δεν τα έχει δει ακόμα. Ω, τι γελίωμα μόνο πάρα πολύ. Ήρθα. Τα κυριά. Και ήρθε η ώρα να καλέσουμε τον μπαμπά. Καλέστε τον. Μπαμπά, έλα. Έλα, έλα. Να ζήσεις μπαμπάκα και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίσεις τις νιώσεις το φως. Και όλοι να λένε να μία σωπό. Να ένα σωπό. Μπράβο! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία, να είσαι γυρός, τυχερός και όμορφος, σ' αγαπάμε όλοι. Τι λες για την τούρτα σου? Πιο πετυχημένη δεν γίνεται, είναι φοβερή βασικά. Σ' αρέσει? Πρώτη φορά μου πήρανε τούρτα με θέμα. Μόλις την είδα σε σκέφτηκα, πάντα κυλάμε όταν βλέπουμε το καρτούν, αλήθεια σ' αρέσει? Είναι τέλεια βασικά, είναι φοβερή, απίστευτη. Σ' αρέσει? Είναι και σοκολατένια μέσα, ακριβώς όπως σ' αρέσει. Θα το κάνουμε και το ατουάδοφο. Αλήθεια? Ναι. Και 42 δίπλα. Ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αφού είναι τα γενέθλιά σου, εγώ είμαι σίγουρη ότι περιμένεις και τα δωράκια μας. Πες την αλήθεια, το καλύτερο κομμάτι, το καλύτερο κομμάτι των γενεθλίων είναι πάντα τα δωράκια. Κάτι περιμένω, για φέρτε μου να δω. Λοιπόν. Λοιπόν, ο Μπομπ δεν είναι αυτός. Δεν ξέρω η αλήθεια είναι, αλλά είναι τέλειος. Λοιπόν, Αρτιμούλα, θες να δώσεις πρώτη? Yes. Χρόνια πολλά, παπά! Ευχαριστώ, καρδιά μου, φοβερά. Έλα να κάνω λίγο μπροστά την τορτίτσα. Και για να σου πέρασα να το βάλω το και τσάντα με στην τσάντα. Ναι. Κάτσε τώρα, θέλει άνοιγμα δώρο στο γενιάτικο. Και άλλη τσάντα. Είναι φοβερή. Σ' αρέσει αλήθεια? Είναι πολύ όμορφη. Σ' αρέσει? Είναι φοβερό χούτι. Ναι. Μπράβο, καρδιά μου, σου ευχαριστώ πολύ. Είναι φοβερό και το χρώμα μου αρέσει πάρα πολύ. Θες να δοκιμάσεις? Ναι, και μου πάει. Γεια σε εδώ. Ναι, σου κάνει. Μου κάνει. Γεια σιγό, να σε εδώ. Μια χαρά, μια χαρά. Δώσε χρώμα, δώσε χρώμα λίγο. Άντε λίγο να γυρνήσω μαζί. Κόκκινο και μπλε μου αρέσουν και πολύ. Είναι πολύ ωραία. Και σου πάει. Πάρα πολύ σου πάει. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, καρδούλα μου. Και τώρα που βάλει το δικό μου δώρο, το οποίο είναι από την Άι. Και... Φοβερό μωρό μου, σου ευχαριστώ πολύ. Ήθελα μια τσάντα καινούρια. Έχει και πολλές τσέπες, είναι ότι πρέπει. Φοβερή. Έχει πάρα πολλές τσέπες και ανοίγει εντελώς. Ω, έχει και χώρο εδώ, διαχωριστικό. Και μας έπιασε όλα μπλε σήμερα. Τι πάθατε, κορυφιά? Όλα μπλε. Δεν ξέρω. Τι πάθατε τα μπλε σας? Ω, και διαχωριστικό, ωραίο, φοβερό αυτό. Μπράβο. Σ' αρέσει? Πάρα πολύ. Πολύ ωραίο. Έτοιμος, έτοιμος, για το δώρο μου είσαι, έτοιμος. Α, μου πήρες και εσύ δώρο. Α, μάλιστα, λοιπόν. Μάλιστα. Ανυπομονείς? Ανυπομονώ. Ανυπομονώ κι εγώ. Όλοι έχουν τσαντάρες και εγώ έχω ένα χαρτάκι για σένα. Κάτσε. Κάτσε. Αγοράσαμε φουσκά. Τι φουσκά αυτή? Είναι το δώρο μου για σένα τι σήμερα. Είναι το σπίτι, το μάτιο. Ναι, είναι.
μία φούσκα που έχω κλείσει για σήμερα για να πάμε να πειράσουμε εκεί πέρα τα γενέθλιά σου. Τέλεια είναι, τέλεια. Χωράω. Δεν ξέρω, αλλά λένε ότι είναι για 4 άτομα. Α, νόμιζα ότι τα παιδιά έλεγα θα έχουν δικιά τους φούσκα. Όχι, για 4 άτομα θα κοιμηθούμε. Κορίτσια, θα κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια. Κάτω από τα αστέρια σε μία φούσκα. Ναι, και για φανταστείτε, άμα θα βρέξει, τι θα γίνει, επειδή δείτε λίγο τον ουρανό και... Ναι. Αυτό πάρα πολύ πιθανόν, αλλά θέλω να πω ότι η φούσκα αυτή που σας αρέσει πάρα πολύ γίνεται πολύ χρώμη. Μπορείς να βάλεις και διαφορετικό χρώμα, τα LED lights είναι μέσα. Το ξέρεις. Δεν είναι φοβερό, πώς φαίνεται. Πότε πάμε. Σε λίγο. Ετοιμαζόμαστε και φεύγουμε δηλαδή. Ναι. Τέλεια! Σ' αρέσει! Ναι, πολύ, ευχαριστώ πολύ, κορίτσια. Είναι φοβερά τα δώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γίνεται τώρα να φάμε την τούρτα. Φυσικά μόνο. Ξενιά, ούτως φοράμε στη φούσκα. Ναι. Έχει ηλεκτρισμό μέσα. Ναι. Και πώς την κρατάνε φουσκωτή, θα φουσκώνει τώρα και θα γίνει μας και το αέρας πάνω μας. Δεν ξέρω, μια περιπέτεια. Μια περιπέτεια είναι, μην ανησυχείς. Καλά, είναι φοβερό, βασικά, δεν το ξαναδεί ποτέ. Το βλέπα σε κάτι διαφημί στο Wiz και νόμιζα ότι είναι μούφα. Ήθελα να δω κάτι, να κάνω κάτι για σένα, κάτι σπεσιαλιτέ, κάτι που δεν έχεις κάνει, που θα είναι πολύ ενδιαφέρον για μας. Να κοιμηθούμε πρώτη φορά κάτω από τα αστέρια, είναι φοβερό. Φανταστείτε να βρέχει το βράδυ πριν τον ύπνο με στεριά, με ουρανό. Άμα βρέχει θα είναι καλύτερο, θα μας αναγνωρίσει το βραχύλι. Η μάμα δεν θα κοιμηθεί όμως που έχει πρόβλημα με το θόρυβο. Και για φανταστείτε σπάει η φούσκα. Δεν νομίζω. Όχι, δεν θα σπάει, θα έχει. Πού το βρήκες, είναι εδώ στις Βρυξέλλες. Ναι, λίγο πιο απ' έξω. Πού? Είναι μία ώρα με αυτοκίνητο. Καλά, θα το δω, ξέρεις. Εντάξει. Τελείω. Καλά, φοβερή ιδέα. Όχι, στην καρδιά. Στην καρδιά. Πιο πολύ κέικ έχει, είπε, όχι κρέμες και τέτοια. Πολύ ωραία είναι. Με τη ζαχαρόπαστο ταιριάζει πάρα πολύ. Καλή όρεξη. Περχόμαστε πολλά. Ευχαριστώ, καρδιά μου, ευχαριστώ. Στάρς, τα κορίτσια μου κάνει υπέροχα δώρα. Βρήκανε φοβερά πράγματα που τα λατρεύω σε πολύ ωραία χρώματα. Γιατί θέλει να με βγάλει από το μαύρο μουντ και μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά που διαλέξανε. Και η μαμά μου πήρε ένα δώρο, κάτι που πίστευα ότι δεν θα το ζήσω ποτέ στη ζωή μου. Θα περάσω 24 ώρες σε μία φούσκα. Το επόμενο μας βίντεο θα είναι 24 ώρες σε μία φούσκα. Μείνετε μαζί μας, Στάρς, για να δείτε αυτό το βίντεο και μην ξεχάσετε να πατήσετε like, εγγραφή και κουδουνάκι. Να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όλα τα τρελά μας βίντεο. Ευχαριστούμε, Στάρ, που για το βίντεο μέχρι το τέλος. Μείνετε μαζί μας, αγαπάμε. Bye! Μην ξεχάσετε να δείτε το επόμενο μας βίντεο. Γεια σας!